Η μεγάλη κρίση και ο εφιάλτης του 2013 έμεινε πίσω μας. Με τις θυσίες του λαού μας ξεπεράστηκε τον ίζο αβέροφ νεοφύτου. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επισήμανε πως η Κύπρος έχει από τους ψηλότερους δείκτες ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, με μείωση του δημοσίου χρέους και από τα ελλείμματα περάσαμε στα δημοσιονομικά πλεονάσματα που δίνουν τη δυνατότητα, όπως είπε, για μέτρα κοινωνικής στήριξης. Και από την ψηλή ενεργία στην αποκλιμάκωση. Όμως αυτή είναι η αξιολόγηση του σήμερα. Η πρόκληση για το αύριο είναι να μην έχουμε νέους ανθρώπους που να παραμένουν στην ανεργία. Το ΑΚΕΛ απάντησε διαστόματος Στέφανου Στεφάνου. Μετά και τις χθεσινές νέες προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού, οι πολίτες δικαιολογημένα θα σκέφτονται πως θα είναι καλά να έχουμε εκλογές κάθε χρόνο. Με κεντρικό σύνθημα αλλαγή, αξιοπιστία, ελπίδα, θα προβεί στην παρουσίαση της νέας στρατηγικής για τον Κυπριακό και την Κυπριακή Δημοκρατία ο υποψήφιος Νικόλας Παπαδόπουλος. Η παρουσίαση θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στη δημοσιογραφική εστία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα δώσει το στίγμα σε σχέση με το πώς βλέπει ο ίδιος το ευρύτερο ζήτημα της αναχέτησης των μεθοδεύσεων της Τουρκίας, αλλά την ίδια ώρα τη διαφύλαξη του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει πυλώνες όπως η στρατηγική σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού και συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ζητήματα ενδυνάμωσης της ασφάλειας και της άμυνας. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Λιλίκας επισκέφθηκε την επαρχία Πάφου για διήμερη περιοδία. Μετά από επίσκεψη στο νοσοκομείο Πάφου, τόνισε ότι έχει επέλθει μια βελτίωση όσον αφορά τη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όμως υπολείπονται σε εκτυριακές υποδομές και θα πρέπει αυτό να απασχολήσει και το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι μια απομακρυσμένη επαρχία. Παράλληλα, είπε ότι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι η μόνη λύση η οποία θα βοηθήσει στο να υπάρξει αποκέντρωση των ιατρικών υπηρεσιών.